Πάμε να δούμε, επειδή το θέμα που ακολουθεί έχει να κάνει με το αγρινό, να δούμε από ποιους κινδυνεύει και πώς το προστατεύουμε. Πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο και να υποδεχτούμε εδώ τους καλεσμένους μας. Το αγρινόν είναι είδος αγριοπροβάτου. Είναι το μεγαλύτερο θηλαστικό της Κύπρου και είναι ενδημικό. Δηλαδή το βρίσκουμε μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού στον κόσμο. Δύσκολα μπορεί να το πλησιάσει άνθρωπος γιατί είναι πολύ ντροπαλό και ευέλικτο. Είναι το εθνικό μας σύμβολο. Αν δεν το έχετε δει στα βουνά της Κύπρου, σίγουρα κάπου αλλού θα το έχετε δει. Δεν σκοτώνω ποτέ αγρινά και σέβομαι το χώρο που ζουν. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου προάγει το κυνήγι, αλλά και τη διατήρηση της άγριας ζωής. Η ισορροπία της ζωής είναι ζωή για όλους. Η βιοπικιλότητα είναι εσύ, εγώ και ο κόσμος μας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αλλάζουμε θέμα, πάμε σε κάτι πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο. Στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνουμε έτσι να ανακαλύψουμε, αν θέλετε, και να προβάλλουμε την αξία της βιοπικιλότητας, που είναι η ζωή μας, η ίδια η ζωή μας, σήμερα θα ασχοληθούμε με το αγρινό, το κυπριακό αγρινό, να δούμε γιατί από κάποιους κινδυνεύει, να δούμε πώς το προστατεύουμε και να δούμε όλα όσα έχουν να κάνουν με το αγρινό και τη ζωή τους στην Κύπρο. Μαζί μας είναι δύο άνθρωποι που το κατέχουν το σπορ. Είναι άνθρωποι που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα πάντα. Είναι ο Νίκος ο Κασίνης, λειτουργός Α υπηρεσία Στήρας και Πανίδας. Καλημέρα, καλημέρα Νίκο μου. Σας. Και ο κύριος Αντώνης Κακουλής, πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και διατήρησης άγριας ζωής. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον Νίκο. Ήθελα να μου πεις, για να μάθει και ο κόσμος, γιατί μας βλέπουν και νεαρά άτομα, πληθυσμιακά πού βρίσκεται το θέμα, πόσα αγρινά έχουμε στην Κύπρο και πού τα συναντάμε βασικά. Ο πληθυσμός του αγρινού κυμαίνεται γύρω στα 3.000 άτομα. Ο πυρήνας του πληθυσμού είναι το δάσος της Πάφου, μια κρατική έκταση, δασική κρατική έκταση 600 περίπου τετραγωνικών χιλιόμετρων, που είναι στο βορειοδυτικό μέρος της Κύπρου. Δηλαδή, εκεί είναι τα περισσότερα που μπορεί να συναντήσει κάποιος. Εκεί είναι ο πυρήνας βασικά, ναι. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια τα αγρινά έχουν εξαπλωθεί και πέριξ του δάσους Πάφου και έχουν φτάσει και μέχρι το δάσος Τρόοδος. Αυτό σου έλεγα. Εγώ πότε ήταν πρόπερση. Είχατε στο Τρόοδος πάνω αγρινά. Βέβαια, υπάρχουν ορισμένα και στο Τρόοδος και μπορεί εύκολα κάποιος να τα δει πλέον και στο Τρόοδος όταν περπατά στα μονοπάτια που είναι πέριξ της πλατείας Τρόοδος. Είναι ενδημικό είδος, Νίκο, το. Βέβαια, είναι ενδημικό υποείδος στην πραγματικότητα. Είναι είδος το οποίο έχει αρχές ασιατικές καταβολές. Έχει έρθει με τους πρώτους κατοίκους της Κύπρου. Πάνω από 8.000 χρόνια έχουν καταγραφεί οστά αγρινών στην Κύπρο. Και είναι ενδημικό υποείδος και είναι και το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό, δηλαδή το πιο μεγάλο θηλαστικό ξηράς που υπάρχει στην Κύπρο. Μάλιστα. Τώρα, το αγρινό όπως και πολλά άλλα έτσι, δημικά είδη αντιμετωπίζουν απειλές από το περιβάλλον, από εμάς βασικά. Πριν περάσω στον Αντώνη, ήθελα να μου πεις ποιος απειλεί το αγρινό, ποιοι είναι αυτοί οι ασυνείδητοι, ποιες είναι αυτές οι συγκυρίες εσείς που απειλούν το αγρινό σήμερα στην Κύπρο. Η μεγαλύτερη απειλή είναι λόγω ασθενειών κυρίως και κυρίως λόγω της συμβόσκησης με εγωπρόβατα στις παρυφές των δασών. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, η συμβόσκηση άγριων με ήμερων ζώων συνυπάρχουν, ναι, αλλά ειδικά σε κάποια σημεία που το δάσος Πάφου συνορεύει με την νεκρά ζώνη στα βορειοανατολικά παρυφές του δάσους Πάφου, εκεί υπάρχει έντονη βόσκηση από κοπάδια από τα κατεχόμενα. Και αυτή η συμβόσκηση σε ίδιες περιοχές είναι συνεχής απειλή κινδύνου για τα αγρινά. Έχουν καταγραφεί ασθένειες λόγω της συμβόσκησης αυτής. Πέραν όμως αυτής της συμβόσκησης υπάρχει και το θέμα της λαθροθυρίας, υπάρχει ο κατακαιρματισμός των βιοτόπων του αγρινού από την κατασκευή των πάρα πολλών δρόμων που γίνονται σε δασικές κυρίως περιοχές. Άρα είναι αρκετοί παράγοντες απειλών. Αντώνη Κακουλή, φαντάζομαι ότι κανένας κυνηγός με συνείδηση, ένα σωστός κυνηγός, δεν τολμούσε να απειλήσει τα αγρινά μας. Έτσι, και φαντάζομαι και η δικιά σας πολιτική αυτή να ενημερώνει τον κόσμο και τους κυνηγούς ότι δεν θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο.
Αυτό κάνουμε. Πρώτα θα ήθελα να πω ότι σαν Κύπροι πολίτες πρέπει να νιώθουμε περήφανοι που έχουμε το Αγρινό στην Κύπρο. Είναι ενδημικό. Βασικά τρία ενδημικά έχουμε στην Κύπρο. Είναι το σύμβολο της κυπριακής άγριας πανίδας. Mm. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι και να το διαφυλάξουμε σαν κόρυν οφθαλμού. Εμείς σαν κυνηγοί είμαστε κάθετα εναντίον οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας εναντίας στο Αγρινό και συμβάλαμε έτσι ώστε η νομοθεσία να γίνει ακόμη πιο αυστηρή. Υπάρχει νομοθεσία. Βεβαιότατα. Η νομοθεσία μιλά για μέχρι 50.000 ευρώ πρόστιμο ή συν 2 χρόνια φυλάκιση για το Αγρινό. Εν τούτης, η ομή πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει αρκετή λαθροθυρία του Αγρινού και το έργο σύλληψης κάποιου λαθροθύρα για το Αγρινό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρεις τι θα έλεγα, Νίκο και Αντώνη, ότι πέρα από, από την καταστολή που είναι η σύλληψη βέβαια τέτοιων ασυνείδητων κυνηγών, θεωρώ ότι το βασικότερο είναι η πρόληψη. Δηλαδή να μάθουμε ότι δεν θα πρέπει να κυνηγάμε έτσι, να κυνηγάμε τα αγρινά και αντίθετα πρέπει να τα προστατεύουμε και νομίζω ότι αυτό είναι και δικιά σας περισσότερο έτσι, δουλειά αλλά και της, του κράτους. Η νομοθεσία έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια ή υπήρχε πάντα νομοθεσία, Νίκο? Ανέκαθεν η νομοθεσία ήταν αυστηρή για το Αγρινό, ακόμα και από Αγγλοκρατίας. Παρόλο που στο παρελθόν, στο πολύ μακρινό παρελθόν, επιτρεπόταν με άδεια το κυνήγι Αγρινού, η νομοθεσία ανέκαθεν ήταν αυστηρή. Τα τελευταία χρόνια, λόγω ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή το Αγρινό θεωρείται και είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος, άρα έχει μεγαλύτερο στάτους αυστηρότητας, είναι και ακόμα πιο αυστηρή. Παρόλα αυτά όμως, υπάρχει αρκετή λαθροθυρία Αγρινού και ο μεγαλύτερος λόγος που γίνεται αυτό το πράγμα είναι για σκοπούς κέρδους βασικά. Δεν είναι για σκοπούς, ας πούμε, το βρήκα και το χτύπησα. Πολύτε ακριβά έτσι. Πολύτε ακριβά στη μαύρη αγορά. Υπάρχουν άτομα τα οποία θέλουν να φάνε Αγρινό. Οπότε αυτό το πράγμα είναι κάτι που. Εντάξει, ασυνείδητοι δεν είναι μόνο κυνηγοί. Υπάρχουν ασυνείδητοι σε όλα τα επαγγέλματα. Δόξα Θεώ, από ασυνείδητους γεμάτος ο τόπος. Αλλά φαντάζομαι ότι θέλει δουλειά και από εσάς, αλλά και από τον Αντώνη, βέβαια, από την Ομοσπονδία, για να μάθουν, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν πρέπει. Και ειδικά επειδή μπαίνουν καινούργιοι κυνηγοί μέσα, νέα παιδιά, που νομίζω ότι η νέα γενιά σίγουρα μαθαίνει περισσότερα και προστατεύει πιο εύκολα την αγραία ζωή μας. Νομίζω, έτσι πιστεύω. Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο, διότι τα τελευταία 12-13 χρόνια κάποιος για να αποκτήσει άδεια κυνηγίου πρέπει να περάσει τα επιμορφωτικά μαθήματα του Ταμείου Θύρας, τα οποία έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να καλυτερεύσει η ποιότητα των κυνηγών, αλλά εκείνο που θέλω να σταθώ είναι ότι δεν είναι κυνηγοί αυτοί που τα λαθροκυνηγούν. Δεν πάει κάποιος κυνηγή, πέρασε ένα αγρινό που μπροστά του να τον του φεκίσει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι άνθρωποι οπλοφόροι που κάνουν αυτού του είδους τη λαθροθυρία. Γιατί όπως είπε και ο Νίκος, στη μαύρη αγορά πουλιέται 80 και 100 ευρώ το κιλό. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σαν Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής, βοηθούμενοι στην ανάπτυξη του Αγρινού, με διαμέσω των κυνηγετικών συλλόγων και σαν Ταμείο Θύρας, με την ανάπτυξη βιοτόπων μέσα στο βιότοπο που ζει το Αγρινό. Φυσικές σπορές, ποιοτικές σπορές, έτσι ώστε να βρίσκει μέσα στο βιότοπο που ζει το ίδιο το Αγρινό καλύτερη τροφή για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Μπράβο, Αντώνη. Νίκο, να ρωτήσω κάτι. Είπαμε πώς το προστατεύουμε. Πώς το αναπτύσσουμε, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Η ανάπτυξη του, όπως είπε και ο Αντώνης, γίνεται βασικά με το να βελτιώσεις τις συνθήκες διαβίωσης του βασικά. Δηλαδή, με το να φτιάξεις σπορές σε στρατηγικά σημεία τα οποία ή έχει πυκνώσει το δάσος ή έχει κλείσει το δάσος από τα πολλά χρόνια προστασίας, είτε να αναπτύξεις σημεία ίδρευσης του Αγρινού σε περιοχές οι οποίες είναι τελείως ξηρές το καλοκαίρι και ξέρουμε όλοι τα κυπριακά καλοκαίρια πόσο ξηρά είναι και για πόσων καιρών διαρκούν.
Όλα αυτά συντελούν στο να βελτιώσει τις συνθήκες του βιότοπου του είδους. Όλα αυτά κάνουν το είδος να αναπτυχθεί, δηλαδή να αυξηθεί και να επεκταθεί. Η αναπαραγωγή του είναι ζώα τα οποία έχουν καλή αναπαραγωγή, έτσι. Αυτό επηρεάζεται πάρα πολύ από τις καιρικές συνθήκες. Πολύ από τις καιρικές συνθήκες. Μπορεί μια χρονιά λόγω ευνοϊκών συνθήκων, σαν η φετινή χρονιά, φαίνεται να είναι εκτός συγκλονιστικού άρθρου πολύ καλή και πάει για πολύ καλή χρονιά. Εκτός αν έχει γίνει κάτι πολύ άσχημο την άνοιξη, δηλαδή χαλαζόπτωση, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, υπερβολικές βροχές, αυτό θα είναι αρνητικό βέβαια και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Αλλά φαίνεται ότι πάει πολύ καλά. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και την αναπαραγωγή του είδους και την επιβίωση των νεαρών για την επόμενη χρονιά. Και η καταγραφή πώς γίνεται, έτσι από ενδιαφέροντα, η καταγραφή πώς γίνεται, Νίκο? Η καταγραφή γίνεται σε συγκεκριμένες διαδρομές εντός του δάσους με συγκεκριμένο τρόπο που επιλέγονται, τυχαίο τρόπο. Καταγράφονται όλα τα ζώα. Υπάρχει μετρητής αποστάσεων, ο οποίος καταγράφει και την απόσταση που βλέπει στα ζώα. Άρα υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος επιστημονικά αποδεδειγμένος που το. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ. Αγαπάμε και προστατεύουμε το αγρινό και γενικότερα τη βιοποικιλότητα, γιατί είναι η ίδια μας η ζωή. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο και να τα ξαναπούμε βέβαια για άλλα θέματα.